Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δημήτρης Μόσχος μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Δώσε μας την εικόνα, λειτουργείς ως ρεπόρτερ, τι γίνεται ακριβώς αυτή την ώρα στην αερογέφυρα του Άργους. Έχουμε μαζευτεί αρκετοί, Χρήστο, εγώ από την προσέλευση μέχρι τώρα είμαι ευχαριστημένος και ελπιστούμε να έρθουν κι άλλοι, και μιας και μου δίνεται και την ευκαιρία να καλέσω όσο το δυνατόν και περισσότερο κόσμο να έρθει. Είναι μια συμβολική διαμαρτυρία, θα ξεκινήσουμε περίπου στις 11 η ώρα από εδώ. Κομβόι για να φτάσουμε στο Τελωνείο. Πόσα αυτοκίνητα περίπου, Δημήτρη? Στο Τελωνείο βέβαια περιμένουμε να έρθουν και οι άνθρωποι από την Πρέσπα, ναι, και κάποιοι συνάδελφοι από τα Κορέστια που δεν θα μπορέσουν να κατέβουν από εδώ. Μάλιστα. Δημήτρη, πόσα αυτοκίνητα υπολογίζεις να φύγουν από την Καστοριά, από την αερογέφυρα τώρα του Άργους μέχρι την... Κοίταξε, στη στιγμή αυτή είμαστε, ο κόσμος βέβαια είναι πολλές, τα αυτοκίνητα είναι γύρω στα 30-50. 30 αυτοκίνητα. Περιμένουμε και άλλους. Κάνα πενινταριά είναι χρήσιμο. Κάνα πενινταριά αυτοκίνητα. Ναι. Οπότε δεν περιμένετε άλλους αυτοί που είστε εμείς τώρα. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, περιμένουμε κι άλλους. Α, περιμένετε κι άλλους, μάλιστα. Ναι, περιμένουμε κι άλλους και θα ξεκινήσουμε περίπου, σου είπα, γύρω στις 11 η ώρα. Γύρω στις 11 η ώρα. Όταν θα είστε κρυσταλλοπηγοί, επίσης θα πρέπει να πούμε ότι θα ξαναμιλήσουμε για να μας δώσετε και εκεί το κλίμα. Μία ώρα θα κλείσουν τα σύνορα σε συνεννόηση και με την αστυνομία. Έχουμε συνεννοηθεί με όλους. Βέβαια υπάρχει ένα παράπονο με την Εγνατία, ακόμα δεν το έχουμε λύσει, όσον αφορά για τα διόδια, που δεν έχει να κάνει με το κόστος. Ναι. Απλώς είναι συμβολικό, ζητήσαμε να ανοίξει η μπάρα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας δεν το δέχεται με τίποτα. Ναι. Θα δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Α, δηλαδή εσείς ζητάτε να ανοίξουν τα διόδια για να περάσει το κομβόι της Δαμαρτυρίας. Ζητήσαμε να ανοίξει, ναι, η μπάρα από τα διόδια για να περάσουμε. Δεν είναι, λέω, στο 1,5 ευρώ. Το ζήτημα, αλλά είναι συμβολικό που θέλουμε να δώσουμε την κατάσταση η οποία υπάρχει. Μάλιστα. Και αρνείται η Εγνατία. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και θεωρούμε ότι αυτό είναι και παράλογο και σκληρό απέναντι σε εμάς. Και αρνείται η Εγνατία να ανοίξει τα διόδια για τη διαμαρτυρία. Δημήτρη, τώρα έχουμε κάποιες εξελίξεις όμως από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι τώρα και είδαμε και τις ανακοινώσεις ό,τι αφορά, ας πούμε, και τα φασόλια. Με τις πρέσπες να έχουν πληρωθεί, με άλλους νομούς να έχουν πληρωθεί και εμείς να πηγαίνουμε για Μάρτιο και έχει ο Θεός. Αυτό, επειδή σήμερα θα είναι και οι πρέσπες στη διαμαρτυρία. Οι πρέσπες πληρώνονται κανονικά Φεβρουάριο. Πώς γίνονται αυτοί οι διαχωρισμοί, τι έχουμε καταλάβει? Κοιτάξτε να δείτε, έχει να κάνει με τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΕΛΓΑ όσον αφορά το γράψιμο των πορισμάτων για την εξατομίκευση του κάθε κουραφιού. Ναι. Αυτό ήταν από την αρχή που βάζαμε το ζήτημα και αν θυμάστε το είχα πει και σε εσάς ότι αν δεν υπάρξει πολιτική απόφαση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ να προχωρήσει σε οριζόντια αποζημίωση, να βγει η προκαταβολή τον Νοέμβριο που λέγαμε και να προχωρήσουμε στην εξόφρηση, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Και αν θυμάστε σε εσάς είχα πει ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω, έτσι όπως ξέρω, ναι, τη διαδικασία, ότι θα περάσει το Φλεβάρι. Και δυστυχώς φτάσαμε εκεί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η Φλόρινα λοιπόν πληρώνεται Φεβρουάριο. Εμείς πάμε για Μάρτιο. Η Φλόρινα πληρώνεται γιατί τελειώσανε τα πορίσματα της Φλόρινας. Είναι λογικό ότι γίνονται παρτίδες, ομάδες. Ναι, το θέμα είναι γιατί δεν τελειώνει καμιά δική μας παρτίδα πρώτα να πάει κανένας άλλος δεύτερος μετά. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, ούτε κι εγώ μπορώ να το εξηγήσω. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις διαδικασίες, πώς το βλέπουν οι υπάλληλοι και τι κάνουν. Το μεγάλο θέμα, σας λέω, ότι είναι το πρόβλημα που υπήρχε το διάστημα αυτό, ήταν ότι χρειάζονταν πολιτική παρέμβαση. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε πολιτική παρέμβαση, είναι λογικό να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα, μάλιστα. Και πιστεύω και από την πίεση είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Αν υπήρχε ακόμα περισσότερη πίεση, ίσως να είχαν προλάβει κάποια πράγματα πολύ πιο μπροστά. Ναι. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη. Τώρα, είναι ζήτημα της διοίκησης του ΕΛΓΑ δηλαδή και της κυβέρνησης ότι δεν προχώρησε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα με τα φασόλια, Χρήστο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι στον ουρανό, στο Θεό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί έρχεται η καλλιεργητική περίοδος και με αυτές τις τιμές που έχουν από πετρέλαια, ρεύματα, λιπάσματα κτλ.
νομίζω ότι θα βγείτε εντελώς εκτός κάθε προγραμματισμού. Ήδη έχουμε βγει με τις εξοφλήσεις που έχουν έρθει από τα διοστάσια και με την άφηση του ρεύματος από τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Ήδη έχουμε βγει εκτός λογαριασμού. Ήδη έχουμε βγει εκτός λογαριασμού. Για την άλλη πλευρά, δηλαδή, οι συνάδελφοι οι οποίοι, ειδικά με τα φασόλια, δεν έχουν πάρει ούτε το 10% της παραγωγής, φανταστείτε που έχουμε φτάσει. Ναι. Λοιπόν, κάμια συνάντηση με υπουργό παίζει ή όχι πια, Δημητρή, ή το έχετε εγκαταλείψει αυτό? Θα γίνει σήμερα η κινητοποίηση. Είμαστε σε μια διαδικασία και μια επαφή πανελλαδικά, ναι, και με κάποιους άλλους φορείς. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα τι εξελίξεις θα έχουμε και τι αποφάσεις θα πάρουμε. Μάλιστα. Δημήτρη. Πάντως αυτό που έχω να σου μεταφέρω είναι ότι σχεδόν διπλασιαστήκαμε. Α, όση ώρα μιλάμε. Ναι, από κόσμο πάντως γίνεται. Από κόσμο έχει παρόλο το κρύο. Παρόλο το κρύο. Άρα λοιπόν, όση ώρα μιλάμε εμείς, τα αυτοκίνητα συνεχώς έρχονται. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ καλό για το μέγεθος, για το δυναμισμό της κινητοποίησης. Ναι. Γιατί όσο περισσότεροι, τόσο πιο δυνατά φτάνει το μήνυμα. Έρχονται και φορείς, έχει έρθει και ο Δήμαρχος Καστοριάς τη στιγμή αυτή. Α, είναι εκεί και ο Δήμαρχος Καστοριάς. Ναι, ναι. Μπορούμε να πούμε, εκτός από τον κύριο Κορενσίδη, είναι και κάποιοι άλλοι εκεί, είναι μόνο ο κύριος Κορενσίδης? Έρχονται τώρα τη στιγμή αυτή, δεν μπορώ να σας πω. Έχει έρθει η αντιπροσωπή από τον Αγροτικό Σύλλογο Αμιντέου. Ναι. Αυτούς που βλέπω αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι η παρουσία πολιτικών προσώπων σε αυτή την κινητοποίηση έχει να κάνει με την στήριξη του αγώνα. Με τη συμπαράσταση των αγώνων. Αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό καταλαβαίνουμε. Θα πάρουμε και τον Δήμαρχο να μιλήσουμε, άμα είναι, για να δούμε ακριβώς για τον λόγο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί. Και δεν ξέρω αν θα σας ακολουθήσει και μέχρι την Κρυσταλλοπηγή επίσης. Δεν το ξέρω αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε μαζί του. Επειδή έπαινε και ένα ζήτημα και για τον κύριο Μάνο, να ξέρετε ότι είναι εδώ. Ο κύριος Μάνος, αυτό έλεγα. Ο κύριος Μάνος είναι εκεί. Φυσικά. Είναι εκεί ο κύριος Μάνος, λοιπόν, γιατί έγινε μια δήλωση προχθές τον κύριο Τσικαλάγια για την απουσία του κύριου Μάνου και την απουσία της υπογραφής. Ο κύριος Μάνος είναι εδώ, σας το είχα πει και προχθές όταν μιλήσαμε μετά από αυτά που είχε πει ο κύριος Τσικαλάγιας. Ναι. Σας είχα πει ότι θα είναι εδώ και είναι εδώ. Και είναι εκεί. Ωραία. Θα μιλήσουμε εξάλλου και με τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε, Δημήτρη, σε αφήνουμε να συντονίσεις την όλη επιχείρηση εκεί. Και εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό μόλις φτάσετε Κρυσταλλοπηγή. Καλά, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Δημήτρη. Δημήτρης Μόσχος από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.